Κύριε Μόρι, χθες ανεξαρτητοποιηθήκατε. Ήταν κάτι που φημολογούνταν για αρκετό διάστημα. Τελικά χθες καταθέσατε και την σχετική δήλωσή σας στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί ανεξαρτητοποιηθήκατε, ποιοι ήταν οι λόγοι που σας οδηγήσαν σε αυτό και γιατί τώρα? Όπως ανέφερα και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, φτάσαμε σε κάποιο σημείο. Είναι το τελευταίο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λαμαίων. Ήλπιζα ότι η δημοτική αυτή αρχή, στην οποία έχω εκλεγεί και εγώ μαζί της, πλέον θα θέσει στόχους και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, έστω και για την επόμενη δημοτική αρχή, αν είναι η ίδια ή κάποια άλλη, να βρει κάτι με μελέτες ή με έργο να συνεχίσει για την πόλη μας. Αυτό δεν συνέβη. Και εφόσον ήταν το πρώτο, γιατί το επόμενο που έρχεται είναι ο προϋπολογισμός, δεν θα το ψήφισα, θεωρούσα και θεωρώ ότι δεν έχω καμία λόγο ύπαρξης σε αυτή την ομάδα. Γι' αυτό και ανεξαρτητοποιήθηκα, δηλώνοντας ότι στηρίζω τους ανθρώπους που με στήριξαν και κάθομαι εκεί μέχρι το τέλος της θητείας. Από εκεί και πέρα, βλέποντας και κάνοντας για την επόμενη. Όντως είναι προεκλογικό το τεχνικό πρόγραμμα, είναι για να μπορέσουμε να αλλοιώσουμε την προσωπική ψήφο και να έχουμε ψήφους εμείς, τα ψηφαλάκια που λένε. Το να φτιάξουμε 10 μέτρα πεζοδρόμιο ή να ρίξουμε 20 μέτρα άσφαλτο δεν είναι έργο για την πόλη. Και όπως ανέφερα, ότι η πόλη μας, όπως λέει το έργο, εμπρός πίσω. Έχουμε κατατίσει η τελευταία πόλη στην περιφέρεια, όχι μόνο τη δικιά μας, αλλά και της Θεσσαλίας. Δεν ξέρω για τις υπόλοιπες, αλλά για αυτές τις δύο είμαι σίγουρος ότι είναι η τελευταία πόλη μας.